Αναβλήθηκε η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Δοξάτου κατά του Δήμου Καβάλας για τις πηγές Βοϊράνης. Η εκδίκαση θα γίνει στις 25 Μαΐου μετά την αναβολή που ζήτησαν οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Την βεβαιότητα του εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας Απόστολος Χρόνης ότι δεν θα προκύψει κανένα αρνητικό ζήτημα όσον αφορά την ΔΕΙΑ της Καβάλας. Ναι, στο ειρηνοδικείο της δράμας ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει ο Δήμος Δοξάτου. Δεν εκδικάστηκαν τελικά χθες. Πήραμε αναβολή για 25 Μαΐου. Θα εκδικαστούν τότε. Προετοιμασμένοι βέβαια ήμασταν, αλλά καλό είναι να καθυστερήσει λιγάκι η ιστορία αυτή, ούτως ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα και εμείς για να έχουμε περισσότερα επιχειρήματα και θεωρώ ότι στο τέλος θα κερδίσουμε την υπόθεση. Υπήρξε κάποια πρώτη συζήτηση στο ειρηνοδικείο της δράμας για την υπόθεση ή απλά ζητήθηκε μόνο η αναβολή? Όχι, ζητήθηκε μόνο η αναβολή, καμία συζήτηση δεν έγινε. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι η υγεία των πολιτών. Το νερό, είπαμε, δεν ανήκει σε κανέναν. Το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα τύχουμε και τη ένταξη του έργου στο ΗΜΕΠΕΡΑ. Είχαμε υποβάλει την πρόταση από τον Ιούνιο του 2022. Περιμένουμε να ενταχθεί η πρόταση. Έχουμε την ΑΕΠΟ στα χέρια μας πλέον. Οπότε, 8 εκατομμύρια ήταν η πρόταση. 50% θα πληρώσει το ΗΜΕΠΕΡΑ, το Υπουργείο, και το άλλο 50% έχει συμφωνηθεί από την προηγούμενη διοίκηση να αποπληρωθεί από τον ΤΑΠ. Αυτό θα βοηθήσει την υπόθεση? Νομίζω ότι θα βοηθήσει την υπόθεση έτσι κι αλλιώς το γεγονός ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τις πηγές μας, έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τον εξοπλισμό, τον οποίο μας έχει επιβάλει η πολιτεία να το κάνουμε, η Διεύθυνση Υδάτων δηλαδή. Από πλευράς του Δήμου Δοξάτου, ποιος εκπροσώπησε το Δήμο? Δικηγόρος ήταν πάλι από το Δήμο Δοξάτου. Και ο Δήμαρχος ήταν ο Δήμαρχος? Όχι, δικηγόρος μόνο ήταν, γιατί είχε συμφωνηθεί από πριν με τους δικηγόρους ότι θα πάρουμε αναβολή. Δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα κανένα, νομίζω.